Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του δίκτυου τηλεόραση. Μεγάλη Παρασκευή σήμερα και θα δούμε μαζί τις ειδήσεις μας αναλυτικά. Μεγάλη Παρασκευή λοιπόν και ολόκληρη Ορθοδοξία θερινεί την κορύφωση του Θείου Δράματος, το θάνατο του Ιησού Χριστού για τη σωτηρία του Θεανθρώπου. Το πρωί τελέστηκε σε όλους τους ναούς η αποκαθήλωση του Κυρίου, παρουσία πλήθος κόσμου που ήταν βαθιά συντετριμένη, αναμένοντας την ανάσταση του Κυρίου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Σερών, την τελετή της αποκαθήλωσης πραγματοποίησε ο Μητροπολίτης Σερών και Νικρής Θεολόγος. Οι καμπάνες χτυπούσαν απένθυμα, καλώντας τους πιστούς να συμμετέχουν στην κορύφωση του Θείου Δράματος. Οι καμπάνες των εκκλησιών χτυπούν πένθυμα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η Μεγάλη Παρασκευή είναι η μέρα του απόλυτου πένθους για όλη τη χριστιανοσύνη, απόλυτης αργίας και νηστείας. Η μέρα που γίνεται η κορύφωση του Θείου Δράματος, όπου κορυφώνονται τα πάθη του Χριστού και γίνεται η σταύρωσή του το ξημέρωμα. Την ένατη ώρα της ημέρας λέει το «Τετέλεστε». Η Θεία Ψυχή του κατεβαίνει στον Άδη. Μέσα σε κλίμα συγκίνησης και κατάνοιξης εψάλησαν το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής οι μεγάλες και βασιλικές ώρες, καθώς και ο εσπερινός της αποκαθυλώσεως στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Παμεγίστων Ταξιαρχών, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σερών και Νηγρίτης Θεολόγου. Οι πιστοί συμμετείχαν στην ιερά ακολουθία, παρακολουθώντας ευλαβικά και με συγκίνηση μία από τις κατανυκτικότερες τελετές που λαμβάνουν χώρα στην Ορθόδοξη λειτουργική παράδοση, καθώς περίμεναν με περισσή υπομονή για να προσκυνήσουν το σώμα του Κυρίου στον λαμπρά κοσμημένο και ανθοστόλιστο επιτάφιο του Μητροπολιτικού Ναού, ψάλλοντος το δοξαστικό «Σε των αναβαλλόμενων». Η Μεγάλη Παρασκευή και ο Επιτάφιος είναι ίσως η πιο φορτισμένη συγκινησιακά στιγμή της Μεγάλης Εβδομάδας, καθώς κορυφώνεται το Θείο Δράμα με την Σταύρωση και τον ενταφιασμό του Ιησού Χριστού στην πορεία προς την Ανάσταση και το Πάσχα. Είμα,
Μεγάλη Παρασκευή συμβολίζει τα συμβάντα της δίκης του Ιησού από τον Πόντιο Πιλάτο, τη μαρτυρική πορεία του προς το Γολγοθά, τη σταύρωσή του και τελικά την ταφή του. Κάθε άνθρωπος ο οποίος εγεννάτο αποκούσε την σφραγίδα του μελοθανάτου. Γι' αυτός ο φόβος του θανάτου ήταν εκείνος ο οποίος εμάρανε τις ελπίδες των ανθρώπων. Έτσι ώστε να λέει ο σοφός του Σολομών, ματαιώτης, ματαιωτήτου, τα πάντα ματαιώτης. Εφόσον υπάρχει ο θάνατος, τα πάντα είναι μάταια δια των άνθρωπων. Εφόσον ο άνθρωπος έχει τέλος, τα πάντα και οι χαρές και οι δίκες και οι επιτυχίες και οι δόξες και τα μεγαλεία είναι για τον άνθρωπο αν ωφελεί στιγμές φευγαλαίας χαράς, οι οποίες καλλιεργούν στον άνθρωπο την ψευδέστηση της ευτυχίας. Ο Χριστός όμως ήρθε για να σώσει τον άνθρωπο από τον φόβο του θανάτου και όχι μόνο από τον φόβο του θανάτου, αλλά και από αυτόν τον ίδιο τον θάνατο. Γιατί με τον Σταυρό και την Ανάστασή του ο θάνατος νικήθηκε και νικήθηκε με έναν θάνατο ζωηφόρο. Νικήθηκε με τον θάνατο του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού. Απέβαλε ακόμα και την πικρά του φύση και ο θάνατος έγινε ένα απλού επεισόδιο στη ζωή του ανθρώπου. Ο ανίκητος και αδυσόπιτος εχθρός όλων των ανθρώπων, μικρών και μεγάλων, ισχυρών και αδυνάτων, πλουσίων και φτωχών, ο θάνατος νικήθηκε και μεταβλήθηκε εις ταπεινών υπηρέτη. Υπηρέτη του ανθρώπου, δια του οποίου ο άνθρωπος μεταβαίνει από αυτήν την ζωή εις την όντως ζωή που είναι η ζωή μετά το Θεό. Από αυτήν την πικρά φωλία, από την φωλία στην αμαρτία, η οποία είχε δικαιώματα πάνω στους ανθρώπους, ήρθε να μας ελευθερώσει ο Χριστός, αδελφοί. Αυτό δεν το αντελήφθησαν οι Ιουδαίοι. Γι' αυτό και ο Σταυρός του Χριστού ήταν σκάνδαλο. Ήταν μια τεράστια απογοήτευση για εκείνους τους τότε και τους τώρα, οι οποίοι πιστεύουν έναν Θεό σκληρότατο, αδυσόπιτο, δικαστή τιμωρών των ανθρωπίνων λαθών και αστοχιών. Αλλά και για τους Έλληνες, ο Σταυρός του Χριστού ήταν πορεία για εκείνους οι οποίοι δηλαδή τα πάντα τα κρίνουν με βάση μόνο των ορθών λόγων. Με όλους εκείνους οι οποίοι μετρούν την αξία αυτής της ζωής μόνο με αυτά τα οποία μπορεί να καταλάβουν μέσα από το νου και μέσα από την λογική τους. Ο πόνος και η θλίψη σύντομα θα δώσουν την σειρά τους στη χαρά και στην ελπίδα και από τον τάφο που οδηγείται ο Θεάνθρωπος θα ανατείλει η ζωή και θα απλώσει στην οικουμένη το αληθινό της φως. Για εμάς όμως αυτός ο σταυρός είναι το κλειδί του παραδείσου. Αυτός ο σταυρός είναι ο άμπονας της σωτηρίας μας. Αυτός ο σταυρός είναι το θυσιαστήριο εις το οποίο λειτουργήσε ο ίδιος ο Δεσπότης Χριστός τη σωτηρία μας. Αυτός ο σταυρός κατήργησε την πικρία του ξύλου το οποίο μετέλαβε ένα κέρος και με ανυπακοή ο Αδάμ και η Εύα εις τον παράδεισο. Αυτός ο σταυρός είναι το ανοιχτήριο των θυρών του παραδείσου. Αυτός ο σταυρός είναι η χαρά μας. Αυτός ο σταυρός, σε αυτόν τον σταυρό αχνοφέρει η βεβαιότητα και η ελπίδα της Αναστάσεως. Γι' αυτό αυτόν τον σταυρό πάντοτε σχηματίζουμε πάνω μας. Την δύναμη του επικαλούμεθα στις χαρές και στις λύπες μας. Με αυτόν τον σταυρό μπορούμε να σηκώνουμε τους καθημέρα σταυρούς μας όλοι μας. Με αυτόν τον σταυρό μπορούμε να αντιλαμβανόμεθα ότι δια της υπακοής και δια της υπομονής και δια της αγάπης Κυρίως, ο σταυρός γίνεται η αιτία της σωτηρίας μας. Αδελφοί, ας ατενίσουμε τον εσταυρωμένο Κύριο και Σωτήρα μας, για μας, για μένα, για εσάς, για όλον τον κόσμο ανέβηκε στον σταυρό. Έτσι ώστε εκεί επάνω
να νικήσει την δύναμη της αμαρτίας, να αποδείξει την αδύνη ως θεάνθρωπος, ως αληθής Θεός και αληθής άνθρωπος, ότι η αμαρτία δεν είναι ανίκητη. Όσο είμαι ενωμένοι με τον θεάνθρωπο Χριστό, νικούμε την αμαρτία. Μόνοι μας είμεθα αδύνατοι πράγματι. Αδυνάμησε η θέλησή μας. Σκοτίστηκε ο νους μας. Δεν μπορούμε να διακρίνουμε το καλό από το κακό μόνοι μας. Όμως ενωμένοι μαζί, μέσα από την Θεία Χάρη που λαμβάνουμε από τα μυστήρια της Εκκλησίας, μπορούμε να νικούμε την αμαρτία. Και νικώντας την αμαρτία, νικούμε τον θάνατο. Γι' αυτό τον Σταυρό σχηματίζομαι στο σώμα μας. Γι' αυτό με τον Σταυρό ευλογείται η κτήσης ολόκληρη. Γι' αυτό με τον Σταυρό φυγαδεύονται οι δαίμονες. Με τον Σταυρό του Χριστού θεραπεύονται οι ασθένειες των ψυχών και των σωμάτων μας. Αυτόν με τον Σταυρό και πάλι βάζουμε πάνω στα μνήμα μας, στα μνήματά μας, εις διακήρυξη και ομολογία ότι ο τάφος είναι η προσωρινή μας κατοικία και ότι δια του Σταυρού η Ανάσταση ήρθε εις τον κόσμο. Άπαντες προσκυνούν τον Κύριο της δόξης και την πηγή της άπειρης αγάπης, τα άχραντα πάθη και την ταφή του, προσδοκώντας την Ανάσταση. Ο Σταυρός του Χριστού μας είναι η αιτία της καυχήσεώς μας. Εμεί δε μη γέννη στο καυχάστε, ημί εν το Σταυρό του Χριστού. Γι' αυτόν καυχόμεθα, με αυτόν πορευόμεθα, κάτω από την σκιά του ζούμε και πορευόμεθα και με την δική του δύναμη νικούμε την αμαρτία, την κακία, την ευτέλεια, το σκοτάδι, το ψέμα, το οποίο επερίσσευσε σε αυτόν τον κόσμο. Χρόνια πολλά, αδελφοί. Ασφαλίστε τη ζωή σας κάτω από τον Σταυρό του Χριστού, ο οποίος να μην παραμείνει ένα σύμβολο, αλλά να γίνει η ζωή για όλους μας, να γίνει η θύρα της μετανοίας και η εγγύησης της σωτηρίας μας. Αμήν. Μέσα σε κλίμα έντονη συγκίνηση, κυρίες και κύριοι, και κατάνοιξη παράλληλα, τελέστηκε σήμερα το μεσημέρι η περιφορά του επιταφείου στα πρώτα και δεύτερα κημητήρια της πόλης Ασσαρών, παρουσία πλήθους κόσμου. Η περιφορά των επιταφείων στα κημητήρια αποτελεί έκφραση ελπίδας και παρηγοριάς στους ζωντανούς. Πλήθος πιστών συμμετείχαν και φέτος μέσα σε κλίμα κατάνοιξης και συγκίνησης στην ακολουθία του επιταφείου στα δεύτερα κημητήρια Σερών. Συνδώνει καθαρά η λύσας και αρώμαση, ερμήματι κενό, κυδεύσας απέτελτο, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Εσμυροφόρης γυναίξη παρά το μνήμα επιστάς, ο άγγελος εδώ, τα μοίρα της νητής υπάρχει αρμόδια, Χριστός με διαφθοράς εδείχτη. Κύμα τη θαλάσση των κρίξαντα πάλε διόπτην τυραννών, υπογείς έκρυψαν των σε σωσμένων νηπέδες, αλλημίσως εν εάνιδες, το Κύριο άσωμεν εν δόξος γαρδε δόξα. Της περιφοράς χωροστάτης ο Μητροπολίτης Σερών και Νυχρήτης Θεολόγος, ενώ στην θρησκευτική τελετή έδωσαν το παρόν πλήθος πιστών, οι οποίοι και παρακολούθησαν την τελετή ανάβοντας κεράκια στα μνήματα των αγαπημένων τους προσώπων, αφήνοντας επίσης και λουλούδια. Πως νησκείς, πως και τα φοήκεις, του θανάτου το βασίλειον και του άλλου τους νεκρούς εξάνισα. Μεγαλύνω εσέ, Υπό.
Η φορά του επιταφείου τελείται κάθε χρόνο τη Μεγάλη Παρασκευή το μεσημέρι στον Ιερό Ναό της Ζωοδόχου Πηγής στα δεύτερα κημητήρια των Σερών. Είναι η μέρα όπου μικροί και μεγάλοι βρίσκονται εκεί, δίπλα σε αυτούς που αγάπησαν πολύ και δεν ξέχασαν ποτέ, προσδοκώντας Ανάσταση νεκρών. Οι καμπάνες χτυπούν πένθυμα μεταφέροντας την είδηση του θανάτου του Ιησού Χριστού. Η φιλαρμονική μπάντα του Δήμου, παίζοντας πένθυμους ήχους, συνόδευσε και φέτος τον επιτάφιο. Πρόκειται για μια τελετή που πραγματοποιείται την ημέρα της κορύφωσης του Θείου Δράματος, ώστε να τιμηθεί η μνήμη των ανθρώπων που έφυγαν από τη ζωή. Περιφορά του επιταφείου τελέστηκε όμως στη 1:30 το μεσημέρι και στο Γενικό Νοσοκομείο των Σερών. Γύρω στις 3 το μεσημέρι, εκατοντάδες ήταν οι πιστοί που συνέρευσαν στα πρώτα κημητήρια Σερών για να παρακολουθήσουν την περιφορά του επιταφείου και την αναπαράσταση της αποκαθήλωσης του Κυρίου. Ο εσταυρωμένος βρίσκεται σε ένα υπερυψωμένο σημείο εντός των κημητηρίων. Το σώμα του Κυρίου αποσπάται από το σταυρό και τοποθετείται σε ένα λευκό σεντόνι με το Μητροπολίτη να το ρένει με μοίρα. Η περιφορά του επιταφείου εντός των κημητηρίων έγινε και φέτος υπό το πένθυμο πεάνισμα της φιλαρμονικής μπάντας του Δήμου και σε κλίμα βουβού πόνου. Όλη η χριστιανοσύνη πενθεί. Οι καμπάνες χτυπούν πένθυμα. Οι πιστοί συνοδεύουν τον Ιησού ανάμεσα στα μνήματα όπου έχουν θαυτεί αγαπημένα τους πρόσωπα. We'll be right back.
Να αλλάξουμε κλίμα, να μην μετατρέψουν τα πεζοδρόμια σε χωματερές τις Άγιες αυτές οι μέρες του Πάσχα, που τα συνεργεία δεν θα μπορούν να προχωρήσουν σε αποκομιδές, ζήτησε από τους αιρέους η Αντιδήμαρχος Καθαριότητας κυρία Άννα Ιορδανίδου, η οποία παράλληλα γνωστοποίησε πως απορριμματοφόρα για αποκομιδή απορριμμάτων θα υπάρχουν στην πόλη όχι μόνο το Σαββατοκύριακο, αλλά και την Δευτέρα και την Τρίτη, που επίσης είναι αργίες. Σε ενημέρωση προς όλους τους κατοίκους του Δήμου Σέρεων στην πόλη, δηλαδή αλλά και στα χωριά, προχώρησε η Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Άννα Ιορδανίδου, η οποία και γνωστοποίησε πως το Σαββατοκύριακο η αποκομιδή θα γίνει στο κέντρο της πόλης από τον εργολάβο, ενώ επίσης τις αργίες Δευτέρα και Τρίτη θα βγουν απορριμματοφόρα στο κέντρο της πόλης, επίσης του εργολάβου, ώστε να αδειάσουν τους κάδους οι οποίοι θα γεμίσουν από τα καταστήματα εστίασης. Να ενημερώσουμε για το πρόγραμμα αποκομιδής στην πόλη των Σερών. Το Σαββατοκύριακο Παρασκευή, Μεγάλη Παρασκευή, θα βγει κανονικά η αποκομιδή. Το Σαββατοκύριακο ο εργολάβος αποκομιδής, όπως γινόταν κάθε φορά στο κέντρο. Την Δευτέρα και την Τρίτη η αποκομιδή θα γίνει στο κέντρο περιφερειακή και μαγαζιά υγειονομικού ενδιαφέροντος. 3 απορριμματοφόρα μεσήμικτα, 2 ανακύκλωσης. Και την Δευτέρα συγκεκριμένα, τρία απορριμματοφόρα μεσήμικτα και 2 ανακύκλωση, και τη Δευτέρα 2 μεσήμικτα και 2 ανακύκλωση. Από την Τετάρτη 8 Μαΐου η υπηρεσία καθαριότητας μπαίνει πλέον σε κανονικούς ρυθμούς, με την αρμόδια αντιδήμαρχο να ζητά από τους ΣΕΡΕΟΥΣ όποτε βγάζουν ογκώδη αντικείμενα να ενημερώνουν πρώτα την αρμόδια υπηρεσία, για να μην δημιουργούν προβλήματα σε άλλους συμπολίτες μας, καθώς μετατρέπουν τα πεζοδρόμια σε χωματερές. Τα δε πεζοδρόμια τις περισσότερες φορές από τα ογκώδη αντικείμενα κάποιων μοιάζουν απροσπέλαστα. Από Τετάρτη μπαίνουμε στο κανονικό πρόγραμμα και όσον αφορά τα ογκώδη, να το πούμε και αυτό, καλό είναι οι πολίτες να ενημερώνουν την υπηρεσία στο 2321-036-170, γιατί συνεχίζει και γίνεται κατεβάζουν ογκώδη, δεν ενημερώνουν. Πολλές φορές γίνεται και Παρασκευή με αποτέλεσμα τα πεζοδρόμια να γεμίζουν με ογκώδη και είναι δύσκολο και για τον πεζό, ακόμη και στις διαβάσεις κτλ. Αυτό που θέλω, κάνω μια έκκληση προς τους πολίτες, ειδικά αυτήν την εβδομάδα, μεγάλη εβδομάδα, να μας ενημερώνουν, και Μεγάλη Παρασκευή να σεβαστούμε το γεγονός ότι είναι η περιφορά του επιταφείου, να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Γιατί αν κάποιος έχει αποθέσει ένα αντικείμενο κάπου, ή θα περάσει κάποιος πολίτης να το δει και θα μας ενημερώσει, ή κάποιος επόπτης ο οποίος θα το αντιληφθεί, δεν είναι όμως η καλύτερη διαχείριση. Το καλύτερο είναι να ενημερώνει την υπηρεσία, ώστε να προγραμματίζουμε και εμείς, να προγραμματίζουν και οι πολίτες. Πάντως και οι πολίτες, αν βλέπουν μια τέτοια κατάσταση, ακόμη και αν δεν είναι δικά τους, και αυτοί με τη σειρά τους, ας είναι λίγο ευσυνείδητοι, ας ενημερώνουν, να πάτε να τα πάρετε, ακόμη και αν. Το κάνουν αρκετοί πολίτες. Δηλαδή, τα περισσότερα ογκώδη που έχουμε είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό που ενημερώνει την υπηρεσία. Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι από ανθρώπους που τα είδαν τυχαία. Έθριο καιρό με ελαφριές νεφώσεις, κατά περιόδους αυξημένες, προβλέπει για την περιφερειακή ενότητα Σερών η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα περνούν ασθενείς εντάσσεως 1-2 μποφόρα από δυτικές διευθύνσεις, ενώ η θερμοκρασία θα κυμαίνεται στις αίρες από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, με την πρόγνωση του καιρού, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του δίκτυου τηλεόραση. Ευχές από την δημοσιογραφική ομάδα αλλά και τους τεχνικούς του σταθμού μας για ένα πολύ πολύ όμορφο βράδυ Μεγάλης Παρασκευής.